Είναι φτώχεια τα μιλάμε για την κυρία Παπίου. Να πούμε ότι είναι μια γυναίκα πάνω απ' όλα αφεντική. Όντως. Μια φωνή αξεπέραστη, τη συναντήσαμε. Μας είπε πολλά, πρώτη φορά μιλάει για πράγματα που δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ της. Θέλετε να ακούσουμε τι είπε? Π.χ. από ποιο ζητάει συγγνώμη? Από το Θεό, αλλά γιατί? Πάμε να τη δούμε. Δύσκολα δίνεται συνεντεύξεις. Για ποιο λόγο? Αρχίσαμε από το δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι κάτι που το αγαπώ ιδιαίτερα. Ίσως γιατί πολλές φορές στις συνεντεύξεις συμβαίνει να μην είμαστε πολύ ειλικρινείς. Και εγώ, επειδή είμαι αυθόρμητη και πάντα έτσι πληθωρική στο λόγο μου όταν είμαι ειλικρινής, προσπαθώ να το αποφεύγω, γιατί πολλές φορές επίσης η ειλικρίνεια δεν κάνει και πολύ καλό βλάπτη. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή φάσκαγε όλη αυτή η φούσκα με αυτά τα μεγάλα ανοιχτοκάματα, με αυτά τα πολυτελή αυτοκίνητα των ρευγουστών, με αυτά τα πανάκριβα φορέματα που φορούσαν οι συνάδελφοί σας? Το περιμένατε κάποια στιγμή ότι θα τελείωνε? Είναι ένα αγκάθι αυτό που μου λες, γιατί ήταν ο λόγος που αποσύρθηκα κι εγώ από τα νυχτερινά μαγαζιά. Ήταν πολύ ψεύτικο και πολύ επιφανειακό. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να υπάρχω μέσα σε αυτούς τους χώρους. Θεωρούσα πως όλη αυτή η χλειδί και ήταν μια επιφάνεια ψευτική που μου δημιουργούσε μελαγχολία. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που το ήθελα. Όλα μαζί μου τα δώσες, γι' αυτό και με παλάβωσες. Κι ύστερα ήθελες να με μαντρώσεις. Αυτή τη στιγμή είστε ευτυχισμένη στη ζωή σας? Κοίταξε να δεις, είμαι ευτυχισμένη πάρα πολύ και ισορροπημένη, και αυτό το αντλώ από τον άντρα μου. Γιατί είχα την ευλογία, ο καλός ο Θεούλης να μου στείλει ένα σπουδαίο άνθρωπο στη ζωή μου. Και αυτός είναι η προτεραιότητα. Δεν είναι η τέχνη. Αυτό το κάνω όταν μου συμβαίνει και θέλω να μοιράσω το συναίσθημά μου. Η προτεραιότητά μου είναι ο άντρας μου, είναι η οικογένειά μου. Τελικά η νύχτα, κάνοντας ένα flashback ζωής σας, τι γεύση σας έχει αφήσει? Δεν είναι κάτι που μου άρεσε ποτέ και συνεχίζει να μην μου αρέσει. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει το να ξυπνάω τα πρωινά. Να φανταστείτε ότι Αθηναίδα όταν ήμουν, έκανα την παράσταση 9.30, 11 τελείωνε, 12 ήμουν στο κρεβάτι. Δεν μπορώ να ξενυχτάω, μου αρέσουν τα πρωινά, ξυπνάω 5.30 ώρα, στις 7 είμαι στο γυμναστήριο, σχεδόν κάθε μέρα. Μου αρέσει πολύ να κάνω γυμναστική και μετά έχω όλη την ημέρα στη διάθεσή μου να κάνω όλες τις υπόλοιπες δουλειές μου. Να ζω φυσιολογικά και ανθρώπινα. Και μάθει η καρδιά το φως, να ανάβει το δικό της φως στις συνέχειες. Αν απέναντί σας αυτή τη στιγμή είχατε έναν Έλληνα πολιτικό, τι θα του λέγατε? Μου συμβαίνει στην τηλεόραση να μου τζώνω συνέχεια. Όμως, και αυτό δεν είναι καλό, γιατί δεν πρέπει να είναι όλοι οι ίδιοι. Σίγουρα υπάρχουν και σπουδαίοι πολιτικοί και σπουδαίοι άνθρωποι. Αλλά εγώ από συνήθεια τους μου τζώνω όλους. Και okay, καμιά φορά λέω και στον άντρα μου, εμείς ζήσαμε και καλά πράγματα, έτσι. Και άσχημα φυσικά, αλλά δεν είχαμε αυτήν τον δρόμο. Και έζησα μέχρι εδώ που έζησα. Και ό,τι και αν συμβεί, θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε με ένα πιάτο φαΐ, ένα γιατρό, κάτι. Οι νέοι άνθρωποι, τι συμβαίνει σε αυτούς? Τι μπορούν να ονειρευτούν και να περιμένουν? Αυτό είναι που με πονάει περισσότερο. Αν αύριο σας έλεγε ο Θεός, Δήμητρα, έχεις μόνο μία μέρα ζωής. Μόνο μία μέρα. Τι θα κάνατε? Θα ζητούσα συγγνώμη αν έχω κάνει κάποιες αμαρτίες, που σίγουρα έχω κάνει.